Βεβαίως. Καλησπέρα σας, κυρία Χτσιόγλου. Σας ευχαριστώ για το χρόνο και για αυτή τη σύνδεση. Να σας ζητήσω καταρχάς να μας δώσετε την πρώτη σας σκέψη για το μήνυμα του Πρωθυπουργού που ακούσαμε. Εγκαινιάζει και έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας που μαθαίνουμε ότι θα είναι τακτικός, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Πρωθυπουργός, όπως έχει κάνει στα προηγούμενα διακύματα, προέβη σε μια σειρά από τοποθετήσεις που αφορούν την πρόληψη και την παρακίνηση των πολιτών στο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Mm-hmm. Και αυτό οπωσδήποτε είναι στη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία. Από εκεί και πέρα όμως, σε ό,τι αφορά ιδίως το πακέτο των μέτρων που προεξήγηλε, αυτό κατά την δική μας άποψη είναι ανεπαρκές για να μπορέσει να αντιστοιχηθεί με τις εξελίξεις. Τι προτείνετε λοιπόν εσείς, να το πάρουμε κατευθείαν, ποια είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τι πρέπει να γίνει? Δηλαδή υπάρχει μία προτροπή και ορθώς ξαναλέω για περιορισμό και για κλείσιμο καταστημάτων και απομάκρυνση από την κυκλοφορία, από την ενεργό καθημερινότητα και ορθώς. Δεν υπάρχει από την πλευρά του κράτους εκείνη η υποστήριξη που θα μπορούσε να δώσει την ενίσχυση και στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους και στην κοινωνία για να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα. Υπάρχει δηλαδή η επικοινωνία, αλλά όχι το περιεχόμενο της κρατικής παρέμβασης. Για δώστε μας λίγο το περιεχόμενο που θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει και είναι για εφικτό, βέβαια, έτσι, γιατί είναι και ένα ζήτημα υλοποίησης. Απολύτως εφικτά τα όσα προτείνουμε. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι κάνει έκκληση στις επιχειρήσεις να μην προβούν σε απολύσεις. Φοβάμαι ότι με εκκλήσεις τα πράγματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Το είδαμε και στην περίπτωση της Εκκλησίας. Χρειάζονται πολύ σαφή μέτρα. Πρέπει να υπάρχει μια σαφής οδηγία, ένα σαφές πάγωμα των απολύσεων. Διαφορετικά θα βρεθούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Να νομοθετηθεί, εννοείται, να νομοθετηθεί απαγόρευση απολύσεων, αυτό λέτε? Σαφής ρύθμιση απαγόρευσης απολύσεων. Θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι τέτοιο? Θα το προτείνετε? Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν είτε με εντολή της κυβέρνησης είτε λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών. Αυτό προφανώς δεν μπορούν το βάρος να το υπομισθούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό η πρότασή μας είναι ότι πρέπει το κράτος να καλύψει εξ ολοκλήρου το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων για να μπορέσουν μπορεί, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Αυτό είναι απολύτως εφικτό και η ρευστότητα αυτή υπάρχει και η δυνατότητα στα δημόσια οικονομικά αυτή τη στιγμή υπάρχει. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι ρεαλιστικό και είναι οπωσδήποτε αναγκαίο για να μην περάσει η ζημία αυτή στους πολίτες και στους εργαζόμενους. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ζητώ συγγνώμη και από τους τηλεθεατές, δεν θέλω να το κάνω. Είναι η δυσκολία της επικοινωνίας. Δεν είναι κανονική ούτε η επικοινωνία αυτές τις μέρες εδώ στα μέσα. Κυρία Χτσιόγλου, υπάρχει εκτίμηση, λέτε είναι εφικτό δημοσιονομικά να γίνει. Καταλαβαίνω ότι είναι νωρίς ακόμα να καταλάβουμε τι στοιχίζει όλο αυτό που συμβαίνει στην αγορά. Έχετε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ κάποια τάξη μεγέθους, έχετε μελετήσει κάτι και λέτε? Κοιτάξτε, ότι είναι πράγματι μπορεί να χρηματοδοτηθεί? Καταρχάς, μόνο για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχει δοθεί η εντολή να που είναι κλείσουν πια πάρα αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Μέχρι τη στιγμή, ενώ με τα σημερινά δεδομένα δεν έχω καταφέρει να κάνω τη μέτρηση των νεότερων επιχειρήσεων, αλλά με τα σημερινά δεδομένα η κάλυψη όλου του μισθολογικού κόστους για ένα μήνα, μιλώ για τις επιχειρήσεις της εστίασης, της εκπαίδευσης κτλ., θα κόστιζε περίπου 400 εκατομμύρια στο δημόσιο για ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ένα μικρό ποσό, αλλά από την άλλη δεν είναι και ένα ανέφικτο νούμερο. Σε συνδυασμό φυσικά όλα αυτά για να μπορέσουν να υλοποιηθούν με το σύνολο των προτάσεων που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο σύνολο της οικονομίας. Θυμίζω ότι η πρόταση που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον πρόεδρό μας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, εχθές, είναι για ένα πακέτο μέτρων 5 δισεκατομμυρίων. Yes. Δηλαδή το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με παράλληλη μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων αλλά και εξαίρεση των δαπανών από τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων. Το 1% το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν είναι επαρκές σε καμία περίπτωση να καλύψει τη ζημία αυτή. Λοιπόν, δεν πρέπει να μετατοπιστεί το βάρος αυτής της ζημίας στους ίδιους εργαζόμενους που ήδη την πληρώνουν Ωραία. Αυτή τη στιγμή πολύ Κυρία έντονα. Κυρία Χτσιόγλου, επιτρέψτε μου και μία τελευταία ερώτηση. Αναφερθήκατε παρεπιπτόντως στην Εκκλησία, στην έκκληση που τελικώς έγινε απόφαση. Πέστε μου πώς βλέπετε τις πρόσφατες εξελίξεις, δηλαδή το τοπίο, πια μετά από αυτήν την κυβερνητική απόφαση. Κοιτάξτε, ήρθε πολύ καθυστερημένα η απόφαση αυτή. Πολύ καθυστερημένα. Πέρασαν 10 μέρες όπου ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στάθμιζαν προφανώς πολιτικό όφελος και πολιτικό κόστος. Τις πρώτες μέρες, βέβαια, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε. Θέλω να πω, όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχετε μία διστακτικότητα, κυρία Χτσιόγλου. Όχι, δεν είναι έτσι. Στο ζήτημα αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη μέρα είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής οδηγία.
και ότι το ζήτημα δεν είναι ζήτημα ατομικής πίστης, αλίμονο. Δεν είναι ζήτημα ευσέβειας, είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουν σχολεία και να μην κλείνει ένας χώρος στον οποίο μαζεύονται άνθρωποι και κυρίως των ευπαθών ομάδων πολύ συχνά. Είδαμε λοιπόν αυτές οι εκκλήσεις, οι οποίες δεν ήταν μέτρα, να οδηγούν την Κυριακή στο να συνοστίζονται χιλιάδες συμπολίτες μας και να παράγεται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ήρθε τελικά η απόφαση, ήρθε αργά κατά τη γνώμη μου. Δεν μου λέτε, είναι σωστή η απόφαση ή πρέπει να μην μείνουν ανοιχτές οι εκκλησίες ούτε για την ατομική λατρεία? Η απόφαση είναι σωστή, διότι το βασικό πρόβλημα είναι να μην υπάρχουν κοντά, εφόσον καταλαβαίνουμε και από τις οδηγίες που μας δίνει ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, να μην έρχονται κοντά οι πολίτες ο ένας στον άλλον. Επομένως, αυτό είναι σωστό, απλώς ήρθε αργά. Ελπίζω να μην έχει κακές επιπτώσεις. Όλοι το ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Χτσιόγλου, για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά κι εσείς.